Η προσοχή στρέφεται στο δείπνο των 28 στις Βρυξέλλες, κατά το οποίο ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να θέσει ενώπιον των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις τουρκικές μεθοδεύσεις στα κατεχόμενα, αλλά και το πώς φτάσαμε στο ναυάγιο του Κρανμοντάνα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος στη συζήτηση για τα ευρωτουρκικά θα επιδιώξει όπως η Άγκυρα να έχει πολιτικές και οικονομικές συνέπειες λόγω των μεθοδεύσεών της στα κατεχόμενα. Η προσέγγιση του θα κινείται σε τρεις άξονες: μείωση προενταξιακών κονδυλίων, πάγωμα συζητήσεων για αναβάθμιση της Τηλωνεϊκής Ένωσης, καθώς και την έκδοση επίσημης δήλωσης από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, για τους εγκλωβισμένους. Ενώ κλείδωσε και η ημερομηνία επίσκεψης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Ταγιάννη, στην Κύπρο στις 8 Δεκεμβρίου. Η Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο δεν είναι εκλειπούσα, αλλά έχει ρόλο και λόγο μέσα στην Ευρώπη. Ελπίζουμε αυτό να το καταλαβαίνουν και οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης εδώ στην Λευκωσία. Ωστόσο, εκλογικά επιτελεία και κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν έντονα τον πρόεδρο Αναστασιάδη για την πολιτική που ακολουθεί. Ο κύριος Αναστασιάδης, μετά από σχεδόν 5 χρόνια ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συμμετοχής του σε διάφορα ευρωπαϊκά συμβούλια, ακόμη δεν έχει καταλάβει πώς ακριβώς δουλεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην πραγματικότητα, το Κυπριακό δεν βρίσκεται στην ατζέντα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό αποκρύβεται για προεκλογικούς λόγους επιμελώς από το κυβερνών κόμμα και την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, πάντως, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού ενημέρωσε για το Κυπριακό τις ξένες διπλωματικές αποστολές, κάνοντας μια εκτενή αναφορά των συνομιλιών από το 2008 μέχρι το ναυάγιο στο Κρανμοντάνα, τονίζοντας τι θα πρέπει να γίνει ώστε να υπάρξει θετική κατάληξη. The discussion must focus on the Guterres framework. It should focus on the positions for an immediate abolition of the Treaty of Guarantee, the intervention rights and the return of Morphou. Σημειώνοντας πως η συζήτηση των 6 κεφαλαίων είναι ορθότερο να γίνει κατά αλληλοσυνδεδεμένο τρόπο.